Oh,
φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών Παλαντάκι, που έχει καθιερωθεί, ή μάλλον που θέλουμε να καθιερωθεί, από το Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων του Παλαντάκι και φυσικά οι πρώτοι διοργανωτές σε όλο αυτό, το Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών Λάρισας, με υπεύθυνο τον κύριο Κώστα Κιτέσου, και θα θέλαμε κάθε χρόνο του Αγίου Πνεύματος να ανταμώνουμε όλοι εδώ. Χορευτές από διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, για δύο μέρες, σήμερα και αύριο, θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο, την αγάπη και το νεράκι τους για το παραδοσιακό χώρο και τον πολιτισμό μας. Στον χώρο εδώ του νέου λιμανιού, που δυστυχώς ακόμη παραμένει εργοτάξιο, δεν έχει ολοκληρωθεί, σημασία έχει η ιδέα, γιατί τα λιμενάρια είναι πανέμορφα, και φυσικά το Παλατάκι, ένα μνημείο που δεσπόζει από το 1903 και είναι το σήμα κατά τεθέν και για το φεστιβάλ, γι' αυτό ονομάστηκε και Παλατάκι, αλλά είναι και το όνομα του Συλλόγου Γυναικών. Πλήθους ακουσμάτων θα πλημμυρίσουν τον χώρο αυτό, ενώ η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα των παραδοσιακών στολών θα δημιουργήσει ένα ψηφιδωτό από χρώματα και εικόνες. Οι πάγκοι οι οποίοι πλαισιώνουν τον χώρο γύρω-τριγύρω είναι για να γευτείτε και να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα της Θάσου, τα οποία είναι εξαίρετης ποιότητας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την προσφορά σε σαραγλί παραδοσιακό της Θάσου, το οποίο δεν θα το γευτείτε σε άλλο μέρος, και τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στο πάγκο της κυρίας Σωτηρίας, είναι το εργαστήρι όπου φτιάχνει παραδοσιακό σαρακλή και μπορείτε και να προμηθευτείτε να πάρετε μαζί σας. Και οι κυρίες οι οποίες έχουν συμβάλει για να γευτείτε σήμερα και να κεραστείτε το σαρακλή αυτό, είναι το φαρμακείο Κωστής, είναι η κυρία Μαρία Κυπαρισίου, είναι Σαλονίκας καφέ ζαχαροπλαστείο, είναι η κυρία Ρούλα Πασά, είναι το Μπάριστος, είναι η Ζαγοριανού Πόπη, Αγγελίδου Μαριαλίνα, Μαρκουλή Μαρία, Παυλίδης Κώστας, Λιάνο Πολιτίνη, Αιτσέ Δήμητρα και η κυρία Ρούλα Πιατρού. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά ωστόσο πρέπει να αναφερθούμε και για τους παραδοσιακούς λουκουμάδες που θα γευτείτε, είναι κέρασμα από το Σύλλογο Γυναικών, και τους σαρακλί και οι λουκουμάδες, είναι το πέτρινο ζαχαροπλαστείο που είναι λίγο πιο δίπλα του κυρίου Μπλιώνη και είναι και αυτή μοναδική. Γλυκά του κουταλιού έχουμε εξαιρετικά, τα οποία είναι κέρασμα για σας από τον κύριο Γιάννη Σουρίνη. Τηρή Θάσου είναι κύριος Τούλερης, για την ξενάγηση και την υποδοχή ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο το Κάστρο, ο οποίος είναι ο πρώτος και που θα ανοίξει και αυτήν την εκδήλωση, και επίσης ευχαριστούμε θερμά τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Καλλιράκη, Μεταμόρφωση, Γέννα για τον εξοπλισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Καραντέλο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χατζηγιώργη, για το στήσιμο και τη βοήθεια στην Εξέδρα, για τη γεννήτρια που λειτουργεί, γιατί χρειαζόμαστε σε αυτό το χώρο ειδικό ρεύμα, τον κύριο Δημήτρη Κούφλο. Ο Στράτος, ο ιατρός, είναι ο ηλεκτρολόγος που είναι δίπλα. Πιστεύουμε από εδώ και πέρα να μην το χρειαστούμε. Το χρειαστήκαμε ως τώρα. Και επίσης ο Γιώργος ο Παπαζιάκας, Iris Gold, την εταιρεία Ιορδάνο, μια νέα εταιρεία στη Θάσο, η οποία εδρεύει και προμηθεύει σε όλα τα ξενοδοχεία οτιδήποτε χρειάζονται. Και τον υπεύθυνο αυτού είναι τον κύριο Γιάννη Λυρή, για τη δωρεά στα πλαστικά και χαρτικά που θα σας εξυπηρετήσουν σήμερα. Ο κύριος Πάστος, παρακαλώ, είναι ο υπεύθυνος από τα Κέλλα, ένα κυρόκυρο κρότημα από όλους σας. Μαρία, η γυροβίζω τέλος, δεν είναι γυροβίζω. Έχετε γυροβίζω, εγώ ευτυχώς δεν φοράω προπαλάτες για να έχω πρόβλημα με τον αέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους βρίσκονται εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συντονιστές, τον ένα στη Λάρισα και τον άλλον από τα Λιμενάρια. Στη Λάρισα είναι ο Γιάννης ο Τσούτσας, το θερμότερο χειροκρότημα. Και στα Λιμενάρια
Ο Πάνος ο Σανταρής, τον ευχαριστούμε και τους ευχαριστούμε και τους δύο πέρα από τη Μαρία βέβαια, γιατί αγωνιζόμαστε για αυτό το φεστιβάλ χωρίς υπερβολή από πέρυσι τέτοιο καιρό. Θέλουμε να περάσετε καλά, είναι ένας σκοπός αντάμωσης αυτός, ένα θερμό χειροκρότημα για όλους τους χορευτές. Θέλουμε να περάσετε καλά, θέλουμε να το διασκεδάσετε, να χαρείτε τα λιμενάρια, να χαρείτε τη Θάσο, να ξεκινήσετε τις διακοπές σας καλά. Μαρία, θες σου δίνω το μικρόφωνο. Λιμενάρια! Όχι έτσι! Εγώ είπα σκοπό να ευχαριστήσω, αλλά δεν με άφησε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη αγάπη. Το πρώτο τραγούδι το οποίο χορεύουν είναι όλα λιμεναριώτικα τραγούδια από το τόπο μας. Είναι οι φίλοι όταν σφίγουνε. Καθώς ήρθατε λοιπόν, είσαστε όλοι φίλοι μας και σας περιμένουμε κάθε χρόνο. Μόνο με φοβίζει
πως θα κάνω. Το χοροπάτημα. Ένα χειροκρότημα, γιατί σας έχουμε πάρει και νύφη εδώ. Είναι η κυρία Πολιτή Μιλιάνα, είναι στο Σύλλογο Γυναικών Χοροδιδασκάλισσα στον τόπο μας και πολύ ωραίος άνθρωπος. Ευχαριστούμε που μας τη δώσατε. Ακούμε λοιπόν, βλέπουμε μάλλον χωρί Θεσσαλίας, Ταχυδρόμος, Αγόρι Μήλο, Κλειστός, Αργυθέας, Βασίλη Μκάτσε Φρόνημα, Απρίλη Μάητρο Σερέ, Πίσω από την πόρτα μου, Περάτη, χοροδιδάσκαλος, Ταγκούλη Πάσο.
βοηθώ. Ζωναράδικο, Δεντρίτσι Μαντιλάτος.
κακλαμύρι. Ο πάγκος του μελισσοκομικού συνεταιρισμού της Τάσου είναι εδώ, η δοκιμή είναι δωρεάν και να είστε σίγουροι αν θα προμηθευτείτε μαζί σας, εκτός αν ο τόπος σας βγάζει κάτι καλύτερο. Να είστε σίγουροι ότι θα ενθουσιαστείτε. Μελισσοκομικός συνεταιρισμός Τάσου. Χοροδιδάσκαλος Κρίκη Ελένη. Χορεύουν χωρί Μικρής Ασίας, Άγγελα Ρισέη, πρωτοτυπούν. Θα δούμε λοιπόν το Πίνω και Μεθό, Τέσσερα Μάτια, Δυο Καρδιές, Σύρε να πεις της μάνας σου, Πολίτικο Χασάπικο, Έχε για Χασαπιά, Έχε για Πανταγιά, έχει πολλές εκδοχές. Ωστόσο εμείς θα δούμε τη δική τους. Χειροκρότημα λοιπόν. Yeah.
πως δεν με θες. Γιατί όλο λες, αχ, μαγκούπια μου, πως δεν με θες.
Λάρισα! Η Λάρισα χορεύει πόντο! Χοροδιδάσκαλος Κωνσταντινίδου Άννα. Και χορεύουμε κι εμείς μαζί τους. Γιατί ο πόντος έχει πολύ δυνατό παλμό. Δεν είμαι πόντια, δεν κάνω εξαιρέσεις. Λοιπόν, τικ διπλών, τικ τρομακτών, ξερανίτσα, τριγώνα, σέρα, τσουρντουγουζούς και κότσαρι. Δικιά σας επίσης τα παιδιά, δικό σας και το χειροκρότημα. Άσχετα με τη δουλειά που κάνω, γιατί είμαι σε αυτόν τον σύλλογο, ο οποίος παλεύει, και η πρόεδρός μας που είναι εκεί πάνω και δεν θέλει να φαίνεται, η κυρία Μαρία Χατζηπαναγιώτου, και όλα τα μέλη μας που προσπαθούν για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Πιστέψτε με, είναι μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που έγιναν. Ας είναι καλά ο Κώστας, ο Γιάννης ο Τσούτσας. Κώστα, σε λέω χωρίς όνομα, γιατί το ξεχνάω. Ας είναι καλά τα κέλε της Λάρισσας για τη συνεργασία που είχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου
το Σύλλογο Καλλιράχες, γιατί και αυτοί έχουν συμβάλει. Και θα δούμε λοιπόν σήμερα από τον κύριο Ιωαννίδη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιράχης η μεταμόρφωση, χωρί Θράκης. Είναι ξεσυρτός, είναι κουσευτός γαϊτάνι, ντρίστα, δάχτυλη και χασαπιά. Και μετά μείνετε εδώ για να, να περάσουμε μία ξέχαστη βραδιά με το Σύλλογο Γυναικών που είναι πάνω και θέλει και αυτός χειροκρότημα, με τα κεράσματα που θα σας προσφέρουν και με θέα του Παλατάκι, ένα και μοναδικό για τα λιμενάρια. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ξεκινήσω από έναν που δεν είναι στη Λάρισα, αλλά ήταν φοιτητής στη Λάρισα και νιώθει μισός Λαρισαίος γιατί με φωνάζει και brother. Γιατί σε μια παράσταση ήμασταν αδέλφια, σε παράσταση όμως. Ο Βασίλης ο Φωλίνας. Στην Ποντιακή Λύρα, στην Κάιτα, στο Αγκείο όπως λένε οι Πότοι και στη Φλογέρα. Οι υπόλοιποι είναι Λαρισαίοι, σπουδαγμένοι, για μας άξιοι μουσικοί και αν σήμερα εσείς είδατε το πρώτο χορευτικό φεστιβάλ για το Κέλε, δεν είναι το πρώτο φεστιβάλ. Δεν θυμάμαι πόσα είναι, αλλά γύρω στα 30-32 χρόνια που χορεύουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει πολλά φεστιβάλ, έχουμε μεγάλη εμπειρία και έχουμε και
μουσικούς οι οποίοι τους εμπιστευόμαστε και ειδικά με 2-3 παιδιά από αυτά, όταν ήταν πιτσιρίκια, ήμασταν μαζί κάποτε στη Νέα Υόρκη. Ο Κώστας ο Δεδούσης. Ήταν δεν ήταν 21 τώρα, παντρεμένος με ένα μωράκι το οποίο το έχει εδώ κάτω. Ο Βασίλης ο Σαραντινός, λέω αυτός που ήταν πρώτα στη Νέα Υόρκη. Και τους φρέσκο παντρεμένους. Ο Κώστας ο Παπαδημητρίου, στο Λαούτο. Στο τραγούδι βέβαια τραγουδάνε όλοι. Και ο Λευτέρης ο Γάλλος, μη σηκώνεσαι στις ψηλώσεις. Έτσι, μπράβο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε και καθίσατε μέχρι αυτή την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι σας άρεσε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε ένα γλέντι τώρα. Μέχρι ό,τι η ώρα μας το επιτρέψουν, εμείς θα χορέψουμε και η πίστα εδώ, αλλά και κάτω. Μαρία, δεν σε δίνω το μικρόφωνο. Και είναι στη διάθεσή σας. Θέλουμε να το χαρείτε, θέλουμε να το χαρούμε. Όσοι θέλετε λοιπόν, η ορχήστρα είναι στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσουμε με ένα γενικό χορό. Τι φωνάζετε? Λοιπόν, θα μαλώσουμε για το μικρόφωνο, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ και ο Κώστας. Θα μας έρθουν οι πρόεδροι των συλλόγων να τους δώσουμε ένα ωραίο καλάθι από τα γλυκά σουρίνι και από το γλυκό σύλλογο γυναικών λιμεναρίων του Παλατάκη. Δεν θα φωνάξω ονομαστικά το καθέναν, θα ήθελα όμως οι πρόεδροι των συλλόγων που χόρεψαν σήμερα να έρθουν εδώ. Αυτή είναι λοιπόν η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, και εγώ η αντιπρόεδρος. Καλό κορίτσι, άξιο. Λοιπόν, πρώτη που δίνουμε το καλαθάκι, μας είπε το όνομα, δεν μας τα έδωσαν γραμμένα, είναι η Κική από την Καρδίτσα, έτσι. Ταγκούλη Βάσου. Ευχαριστούμε. Βάσου είναι. Έχουμε πολύ ωραία γλυκά, να ξέρετε. Εμείς σας ευχαριστούμε που παραβρεθήκατε. Μαράκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους τους συλλόγους που είναι εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ με την συνεργασία που είχαμε και φυσικά τα μέλη μας που βοηθήσανε και τρέξανε. Τον πρόεδρο τον αδίκησα, το ξέρω. Πρόεδρε, πες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το Σύλλογο Γυναικών και θα έλεγα αυτές οι προσπάθειες να συνεχίσουν γιατί κρατάμε την παράδοση. Γιατί χωρίς παράδοση δεν υπάρχει μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πανυπηρωτική Ένωση Καβάλας. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση. Ευχόμαστε σε όλους του χρόνου αυτό το φεστιβάλ να είναι διπλό και όλοι να προσέχουν τον πολιτισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Πανυπηρωτική Ένωση Καβάλας, η κυρία. Κυρία Τσιάπα Σπυριδούλα. Το Τσιάπα δεν θυμόμουν. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια, όμορφε, λέγε. Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιράκης είμαστε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ελπίζουμε και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ, γιατί η εκδήλωση σας ήταν πάρα πολύ ωραία και περάσαμε υπέροχα. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να σας καλοπιάσουμε με λίγα γλυκά του σουρίνι. Τι να κάνουμε. Έλα, Μαράκι, ευχαριστούμε εμείς. Πολιτιστικό Σύλλογο Περιβολάκι. Ρε αυτό το περιβολάκι, ρε παιδί μου, περιμένουμε το περιβολάκι, περιμένουμε το περιβολάκι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε και του χρόνου. Μακάρι όλοι οι σύλλογοι, καταρχήν από τους ανθρώπους που τους αποτελούν, να είμαστε όλοι μια χαρά, Θεού θέλοντος, και να προσφέρουμε με κάθε τρόπο όσο μπορούμε στον πολιτισμό. Και ένα χειροκρότημα ακόμη στο Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμεναρίων, το Κάστρο, που άνοιξε σήμερα την εκδήλωση και υποδέχθηκε φυσικά και τους χορευτές όλους όσο μπορούσαμε. Θα θέλαμε να μας συγχωρείτε, γιατί να ξέρετε, αυτό το διάστημα όλοι δουλεύουνε. Η Θάσος ευτυχώς έχει πολύ τουρισμό. Αυτό μας ευνοεί. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε για όλα. Να σας καλωσορίσουμε στον τόπο μας, σαν λιμεναριώτες. Αυτό το διήμερο εύχομαι να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε όλους όσους διοργάνωσαν αυτό το φεστιβάλ και κόπιασαν για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστώ το Σύλλογο Γυναικών και το Κέλε Λάρισσας. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε κάτι ζωντανό, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Αυτό
Εδώ στο στέκιο που στεγάζεται ο Σύλλογος Γυναικών. Και ο Σύλλογος Γυναικών, σε διοργάνωση όπως είπαμε με τα κέλια της Λάρισσας, έδωσε το καλύτερο εαυτό του και οι ψισταριές γεμίζουν και αδειάζουν στο πι και φι. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα λιμενάρια όπως είπαμε σήμερα έχουν γεμίσει ποικιλόμορφα από χρώματα, αρώματα και από παράδοση. Οι ψητάδες δε είναι πάντα ένα εξαιρετικό στήριγμα για το Σύλλογο Γυναικών που βοηθούν πάντα και δίνουν δυναμικά το παρόν τους. Ωστόσο όμως έχουμε και τα κορίτσια μας τα οποία είναι εδώ και συσκέπτονται για κορίτσια Σύλλογος Γυναικών Λιμεναρίων το Παλατάκι. Είμαστε πάντα καλά από τα πανέμορφα λιμενάρια μας. Πρώτο φεστιβάλ λοιπόν, τι λέτε, θα συνεχιστεί? Φυσικά. Δύναμη να έχουμε και εσείς να μας βλέπετε. Ψάχνω την πρόεδρο Κυριάκο. Δεν μπορώ, με κούρασε αυτό το κορίτσι. Έλα βρε κορίτσι, έλα. Λοιπόν, τα λέμε έτσι απλά και ωραία. Πρόεδρος Μαρία Χατζηπαναγιώτου, αντιπρόεδρος Μαρία Σαλταρή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν από αυτόν τον τόπο δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς έχουμε δώσει και την ψυχή μας. Έτσι. Ναι. Και όλη τη δύναμή μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χορεύουμε, κορίτσια μου, ελάτε. Έλα. Φιλάκι, φιλάκι. Φιλί. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Ψητάδες είναι ο πάγκος, είναι οι άνθρωποι που δούλεψαν για να ταΐσουν τους χορευτές, για να υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη διασκέδαση σήμερα. Είναι άνθρωποι ντόπιοι, είναι ο Παναγιώτης Σαλταρής. Γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα. Είναι η Σταματία Αγγελίδου, η οποία είναι συντοπίτισσα, αλλά ο γιος της ο Γιάννης, ο οποίος είναι χοροδιδάσκαλος στα Κέλε, είναι σήμερα κοντά μας και βοηθάει. Γεια σου Σταματία. Γεια σου, γεια σου. Καλή επιτυχία και αύριο να. Να έχουμε, θα έχουμε, θα έχουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ, μιλάμε με τους ψητάδες τώρα, να μας συγχωρείτε. Είμαστε καλά, περάσαμε καλά. Λοιπόν, αύριο δυναμικά πάλι εδώ. Θα είμαστε, ελπίζω να ευχαριστήθηκε ο κόσμος, τίποτα άλλο παραπάνω. Ενοικιαζόμενα δωμάτια του κυρίου Ντόντα. Κύριε Ντόντα, χορηγός αυτή την εκδήλωση, ενοικιαζόμενο δωμάτια στον Πρίνο, συμβάλλατε κι εσείς με το δικό σας τρόπο. Βεβαίως, ναι, είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε σε μια τέτοια εκδήλωση η οποία αναδεικνύει τη Θάσο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις στο νησί μας. Σας σταματάω, σας έπιασα. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Πώς περάσατε, πώς περάσατε? Τέλεια. Δεν. Ναι, δεν πειράζει. Ποιος θα μου μιλήσει, χορεύοντας? Περάσατε καλά? Φανταστικά, φανταστικά. Τέλεια. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτοί χορεύουν, δεν θέλουν. Δεν θέλουν συνεντεύξεις. Πάμε αλλού. Είμαστε κάθε χρόνο. Από πού μας ήρθε? Εγώ ήρθα από τον Πολύγυρο, Χαλκιδικής. Από την Λευθερούπολη. Η επισκεψιμότητα και όλη η διοργάνωση, πώς την αντιληφθήκατε εσείς? Είσαστε ικανοποιημένοι? Κεραστήκατε, φάγατε ή πιάτε, διασκεδάσατε? Εμείς επειδή είμαστε από τους διοργανωτές δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη γιατί θα παρεξηγηθούμε. Γιατί? Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι Μαρία μου δεν ξανασυνεργαζόμαστε μαζί σας,
δεν μας αρέσει ο τόπος. Όχι με εσάς, αλλά εμείς σερβίραμε τον κόσμο. Πώς σας φάνηκε, είναι η πρώτη όμως εκδήλωση που γίνεται. Τέλεια, τέλεια, όλα τέλεια, όλα καταπληκτικά. Φάγατε καλά. Φάγαμε μια χαρά, ήπιετε χορέψαμε, ήπιαμε, θα χορέψουμε κι άλλο. Και αύριο. Τέλεια, και αύριο. Αύριο χορεύουμε κι όλες εμείς.
ότι οι άνθρωποι που ήταν και χθες εδώ και σήμερα πέρασαν πολύ όμορφα. Θέλω βέβαια να πω ότι οι χορευτές μας, οι φιλοξενούμενοι, ήταν διασκεδαστική η μέρα τους γνωρίζοντας τον τόπο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι πέρασαν πολύ ωραία στα μέρη που πήγαν και αυτά που είδανε και ότι έστω και με την πρώτη επαφή αγάπησαν ακόμη περισσότερο το νησί μας πέρα του χθες. Και φυσικά η δεύτερη μέρα του πολιτιστικού φεστιβάλ είναι το πρώτο, όπως λέμε, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών με την συνεργασία και θα έλεγα καλύτερα την διοργάνωση των ΚΕΛΕ, διότι γι' αυτό ο Σύλλογος Γυναικών πρέπει να ζητήσει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, να πάρει σάρκα και οστά αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Ήταν οι βασικοί μας διοργανωτές και γι' αυτό εμείς είμαστε ευγνώμων, γιατί ο Σύλλογος Γυναικών είναι ένας σύλλογος που ως νέο Δέλτα Σίγμα μπορεί να είναι μόνο 2 χρόνια, αλλά η ουσία είναι ότι έχει βάλει ένα στίχημα ότι θα ξεπεράσουμε και τους εαυτούς μας. Θέλουμε θέρμα να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους που χόρεψαν και πλαισίωσαν το φεστιβάλ αυτό τη χθεσινή ημέρα, την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ. Ήτανε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων το Κάστρο, ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σοφάδων Καρδίτσας το Χοροπάτημα, ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιβολακίου Λαγκαδά, είπανε η Πυρωτική Ένωση Καβάλας. Είδαμε τον Σύλλογο Βερδικουσιωτών Λάρισας, το Ποντιακό Τμήμα Θετάλου Λάρισας και φυσικά το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιράχης Μεταμόρφωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, εχθές ένας σύλλογος των Θασίων έκανε την έναρξη και ένας άλλος σύλλογος έκανε το κλείσιμο. Κάπως έτσι λοιπόν και σήμερα θα γίνει και ξεκινάμε με ένα πολύ αγαπημένο γειτονικό γραφικότατο χωριό, το οποίο είναι οι Μαριές. Ευελπιστώ ότι αν δεν το επισκεφτήκατε, θα έχετε την επόμενη φορά τον χρόνο που θα έρθετε στο νησί μας να το απολαύσετε, διότι η Θάσος αποτελείται μόνο από γραφικούς προορισμούς και δαντηλωτές ακτές. Λοιπόν, ας χειροκροτήσουμε σήμερα και ας υποδεχθούμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαριών Υγένα. Χοροδιδάσκαλος Αναστάσης Πύλιας και φυσικά χωρί Θάσου.
Καμάρα Σκιάθου, Συρτός Πηλίου Αυγερινός, της Χαϊμαϊδής στο Φόρεμα, στο Μέγα Ρέμα και Πατινάδα. Καλή επιτυχία! Thank you.
γνωρίζε καλά μη σε και λιανό τραγουδούσε. Του καναλιού αυτού θα ήθελα να ευχαριστήσω τη τηλεόραση του Σέντερ
Μακεδονίας και Θράκης που καλύπτει αυτό το φεστιβάλ και είναι πάντα δίπλα μου. Οι δημοσιογράφοι συνήθως όταν μιλούν δίνουν ελάχιστο χρόνο στους συνομιλητές τους, αλλά παίρνουν πάρα πολύ για τον εαυτό τους. Έτσι και εγώ σήμερα, αφού μου δόθηκε το βήμα αυτό, θα ήθελα να αναγγείλω και να καλωσορίσω δίπλα μου έναν άνθρωπο ο οποίος το όραμά μου το έκανε πραγματικότητα. Και τι σημαίνει αυτό? Υπηρέτησα την τηλεόραση μέσω του πολιτισμού, όλη την περιφέρεια μέσω παραδοσιακών εκπομπών. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της Μακεδονίας και Θράκης και με συγκινεί ιδιαίτερα που ήταν δίπλα μου και αναδείξαμε τον πολιτισμό μας. Τα Κέλε συγκινούμε και ιδιαίτερα, και ιδιαίτερα ο κύριος Γιγτέρσος Κωνσταντίνος, το είπα σωστά. Ήταν αυτός που μου είπε προχώρα μπροστά, όχι μόνος του βέβαια, έχει και συνέχεια. Και εγώ θα είμαι πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μπροστά. Έκαναν τη διοργάνωση, στήριξαν τα πάντα, έκαναν υπερήφανη εμένα, τον τόπο μου, τον Σύλλογο Γυναικών, και θα ήθελα αυτό να γίνεται κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι τα Κέλε της Λάρισας. Αλλά μόνο που θα ήθελα εδώ, καθώς θα τον αναγγείλω και να σας καλησπερίσει και εγώ και ο Σύλλογος Γυναικών Λιμεναρίων, που για σήμερα και εμείς ξεπεράσαμε τα σύνορα του τόπου μας. Γιατί τέτοιες εκδηλώσεις από έναν σύλλογο δεν έχουν γίνει. Είμαστε ευγνώμονες που αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μας και εμείς κάναμε το μεγαλύτερο άλμα και βάλαμε το μεγαλύτερο στοίχημα με τον εαυτό μας σε αυτόν τον μικρό τόπο. Σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο που αξίζει πάρα πολλά, γιατί τα λιμενάρια είναι πανέμορφα. Πρώτη φορά βρήκα άνθρωπο να με ξεπερνάει στο μικρόφωνο. Να την πάτε και βουλευτής, καλή είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Δεν θα σας κουράσουμε. Απλά εγώ θέλω να πω μόνο ότι για το πρόγραμμά μας που θα χορέψουμε, επειδή έλειπε η Κρήτη από αυτό το διήμερο, δεν ήταν κανένα χορευτικό που θα χόρευε Κρήτη. Για μας όλα τα χορευτικά θα πρέπει να χορεύουν πρώτα και καλύτερα τα τραγούδια του τόπου τους. Εμείς αγαπάμε τη Θεσσαλία. Ο παντού χορεύουμε Θεσσαλία, αλλά έχουμε τη δυνατότητα και είμαστε τυχεροί γι' αυτό να εκπροσωπούμε και άλλες περιοχές το ίδιο καλά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θα χορέψουμε Κρήτη λοιπόν, γιατί δεν ήταν κανένα χορευτικό και έπρεπε σήμερα οπωσδήποτε να ακουστεί και η Κρήτη. Θα δείτε ένα πρόγραμμα και με γνωστούς και άγνωστους χορούς. Ξεκινάμε, είναι γύρω στα 17 λεπτά το πρόγραμμα. Σας εύχομαι να χαρείτε όχι μόνο αυτό το συγκρότημα αλλά όλα τα συγκροτήματα και τη διαμονή σας εδώ. Να είστε καλά, ξεκινάμε. Μας πήραν ένα κορίτσι κάτω και μας πόνισε. Είναι η Σταματία Αγγελίδου. Την παντρεύτηκε ο Σπύρος ο Τσούτσας και έκαναν τον Γιάννη τον Τσούτσα, ο οποίος είναι διοργανωτής για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Απλά να θυμόσαστε ένα. Είναι πρώτη ξαδέρφη μου και να νηψιός μου. Προσέξτε τι θα πείτε. Thank you.
Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου, μα η λεμονιά που αγαπώ σ' άλλο μοιράσει πέφτει για να κλαβεί λεμοναδό να με ποδώσεις κλέφτη. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Σε το μυαλό μου, μα έλα για σένα κοπέλα, μιλώ και στο νεκρό μου. Thank you.
στον αγκάμο με, μ' αγκαλιά στον αγκάμο με, μ' αγκαλιά στον αγκάμο με και να αγκαλιαστούμε. Οι Μικρασιάτες εδρεύουν ακόμη και στη Μαγνησία. Και η Μαγνησία είναι εδώ με την χοροδιδάσκαλο Χρήστου Βεργενία, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν μάλλον στην απέναντι όχθη, η οποία είναι η αξέχαστη Μικρασία ή μάλλον καλύτερα οι αλυσμόνητες πατρίδες, όπου θα ακούσουμε μπάλο, απτάλικο, ζεϊμπέκικο αϊβαλιαωτικό, χασάπικο μεγαρίτικο και μύρτισα Σμυρνιά. Και πιστέψτε με, το κέφι θα ανέβει, γιατί είμαστε πολύ κοντά και τα ακούσματα αυτά μας αρέσουν. Το Εγκλεζονίσα, πολιτιστικός σύλλογος Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, το Εγκλεζονίσι!
σαν τα χελίδα. Και βλέπουμε από το συγκεκριμένο σύλλογο χορούς βλάχων Βελεστίνου. Ανεβαίνετε και χορεύουμε Μπεράτη, Αηδόνη, Τασιά. Αυτά τα σιά τα χορεύουμε όλοι, να ξέρετε. Λοιπόν, Τσαριτσάνη, Ζαχαρούλα, Αριστίδης. Σας περιμένουμε, παιδιά, ελάτε. Thank you.
Δεν τον θέλω, δεν τον επέρνω, δεν τον εντελώ,
Θεσσαλονίκη. Θα σε πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα σε πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
λοιπόν σήμερα όπου ο Λαογραφικός Σύλλογος Παναγίας Θάσου, ο Βάγκος, ο οποίος θα ξεκινήσει και θα κλείσει αυτή την ωραία εκδήλωση με δικά μας τα σίτικα τραγούδια, και αν μη τι άλλο θα σας δείξουν το πρώτο και καλύτερο ένα οργανικό του γάμου, και ακολουθούν όλα τα πουλάκια, αρχοντογιός παντρεύεται, χρυσός αητός. Ο Κεχαγιάς δεν ξέρω γιατί τον έχουν ενδιάμεσα. Εγώ τους έκανα παρατήρηση. Και ο οργανικός μπάλος θεολόγου. Παιδιά, καλή επιτυχία. Σήμερα γάμος γίνεται, σήμερα λάμπει μέρα, σήμερα αποχωρίζεται μάνα την θυγατέρα. Να'ρθουν στα στεφάνα σου. Να το ξεράν τα αδέρφια σου που γίνεται η χαρά σου, να σκίζανε τη μαύρη γη, να'ρθουν στα στεφάνα σου. Νύφη μου το άγγελοι σου το ράψαν, και στη δεξιά σου την πλευρά τον σύζυγό σου βάναν. Νύφη μου το φουστάνι σου, άγγελοι σου το ράψαν, και στη δεξιά σου νύφιμ στο σπίτι που θα πας, κοίτα να τους θυμίσεις την πεθερά των πεθερών, καλά να τους θυμίσεις. Νύφιμ στο σπίτι που θα πας, κοίτα να τους γάμπρε, γάμπρε την νύφη μας, καλά να τη φυλάγεις, και τακτικά περιπατώ, γάμπρε να την ευγάνεις. Τακτικά περιπατώ,
είναι μαθημένη.
Πίσω μέρος, που ήταν αυτοί που οδηγήσανε οι εθελοντές που βοηθήσανε όλη την εκδήλωση. Εγώ βέβαια θα ήθελα να μέσα από όλο αυτό το πλήρωμα έναν που για μένα ήταν ο καπετάνιος και ήταν ο αφανής ήρωας και ο αφανής εθελοντής, δεν το ξέρετε, είναι ο Γιάννης ο Καρατέλος. Θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την ορχήστρα μας. Ένα θερμό χειροκρότημα πρέπει να τους πούμε έναν έναν. Εδώ καθόταν ο Βασίλης ο Σαρατινός, στα κρουστά και στο τραγούδι. Εκεί καθότανε, κορίτσια πιο δίπλα να τους βλέπουνε, προλαβήκανε και κατεβήκανε. Βασίλη, προλαβήκαν, κατεβήκανε. Ο Βασίλης ο Σαρατινός μπροστά, σε παρακαλώ. Ο Κώστας ο Δεδούσης στο κλαρίνο. Ανεβείτε, ανεβείτε παιδιά. Ωραία. Ο Μανώλης ο Καπνάκης μας ήρθε από την Κρήτη στο λαούτο και στο τραγούδι. Ο Βασίλης ο Φωλίνας και Φλογέρα σήμερα και χθες Πότο. Φωλινίδη πρέπει να το λέγανε από την Κοζάνη, είναι Πότιος είναι. Τον είπα και χθες brother, είναι αδελφός. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ο Λευτέρης ο Γάλλος στο βιολί. Αυτός ο ψηλός που ήταν στο βιολί. Ο Μικές ο Κυράνης στην κριτική λύρα. Πού είναι? Νάτος. Μικέ, ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας Παπαδημητρίου, λαούτο. Το καραβάκι μ' αρέσει να το δείτε, να κορνάρει. Σημαίνει τη λήξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολλά άτομα που πρέπει να ευχαριστήσουμε. Ήτανε... Δεν της το δίνω. Ήτανε το πρώτο... Ό,τι ξεχνάει λέει ότι φταίω εγώ. Παναγιώτης Σαρταρής ανέλαβε όλη την ευθύνη για τα λιμενάρια. Πραγματικά οι συντονιστές που ήταν εδώ ήταν ο Πάνος ο Σαρταρής. Αν δεν υπήρχε αυτός δεν θα συντονιζόταν όλο αυτό. Για το Γιάννη τον Τσούτσα δεν θέλω να πω, σας κούρασε η Μαρία. Εγώ θα πω μόνο ότι είναι ένα από τα άτομα τα οποία συνεννοούμε απόλυτα και λέω ένα πράγμα και καταλαβαίνει 10 από αυτά που εννοώ. Και μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό οργανώσαμε και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι από τις λίγες φορές που η μουσική μου λένε τα καλύτερα για τον ήχο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη, τον Αναστασιάδη, που είναι από την Καβάλα και ήταν στον ήχο και στο φως, και τον Ευθυμιάδη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες και πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
Τώρα θα θέλαμε να δώσουμε σήμερα τα αναμνηστικά στα αγορευτικά που χορέψανε και μετά όλοι οι δάσκαλοι και οι εκθεσινοί ή οι υπεύθυνοι των τμήματων να ανεβούν πάνω για να είμαστε όλοι μαζί για μια φωτογραφία. Τους προέδρους τα χορευτικά μας που χόρεψαν σήμερα να ανέβουν πάνω. Και να σας πω και κάτι, δεν ανεβαίνετε όλοι όσοι ήσασταν σε αυτό το φεστιβάλ. Απλά οι υπόλοιποι θα πάρουν τα δώρα τους. Σύλλογος Γυναικών Λιμεναρίων, Δέλτα Σίγμα 2016, διάρκεια δεν ξέρω. Φίλοι της παράδοσης Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν επάνω. Πρόεδρε, κάνε κάτι, μοίρασε τα καλάθια. Γρήγορα, γρήγορα παιδιά, με τη σειρά. Γένα, γένα, Δημήτρης Μαριολίδης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Αχ, τόσα πολλά, πού να το δώσω αυτό. Α, αυτό είναι για σένα, παίρνεις και δώρο. Αυτό είναι δικό μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε που ήρθατε στον τόπο μας. Κύριε Μαριολίδη, εσείς στον τόπο μας είσαστε πάντα. Φίλε τι θες, έλα, πρόσεξε μόνο την προβλήτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παραβρεθήκατε, να είστε καλά. Εκκλησονήσι μας που χάωρεψα υπέροχα, μας ταξίδεψε στις αλυσμόνιτες πατρίδες. Ένα χειροκρότημα. Γιατί η Μικρά Ασία ζει και γενικότερα η Ελλάδα ζει. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές και συνδιοργανωτές και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την υπέροχη γιορτή που ζήσαμε χθες και σήμερα. Ευχόμαστε αυτό το πρώτο φεστιβάλ να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο να βρίσκονται όλο και περισσότεροι σύλλογοι εδώ. Και επιτρέψτε μου να εξάρω τη δουλειά των συλλόγων. Γιατί οι σύλλογοι παράγουν πολιτισμό. Όλοι όσοι δουλέψανε και χθες και σήμερα δείχνουν ότι η πολιτιστική σύλλογη είναι ένας πνεύμονας πολιτισμού. Αξίζει λοιπόν και να μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και όλοι εμείς αυτό το μεράκι, αυτό το πάθος που έχουμε για τις πατρίδες μας, για τον πολιτισμό μας, για την παράδοση, να το μεταφυτεύουμε στα παιδιά μας. Γιατί η ιστορία μας είναι σπουδαία, είναι μεγάλη, είναι ό,τι πλουσιότερο, ό,τι πολυτιμότερο έχει αυτή η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η φωνή λυγίζει και δεν μπορεί να βγει κανονικά. Αυτό σημαίνει ευαισθητοποίηση, γιατί εμείς είμαστε και θα είμαστε Έλληνες. Οι Μαριές πήραν το δωράκι. Πού είναι οι Μαριές? Ανεβαίνουμε παιδάκια μου γλυκά. Ανεβαίνουν και δεύτεροι θεσίτες πάνω, τι? Σύλλογος Μπάχος. Έλα γλυκιά μου, μας τα πες ωραία, μας έδειξες πως παντρευόμαστε, τα ήθη και έθιμα. Παράδες δίνουμε. Παράδες καλέ, πρίκα. Η πρίκα σταμάτησε, δεν βγάζουν άλλο πρίκα. Α, έγινε γλυκιά μου. Συνεχίζουμε την παράδοση λοιπόν από τον Λαογραφικό Σύλλογο Βάχου. Η κυρία Ευστρατεία θα μας τα πει σαν αρχιχορεύτρια, γιατί το έχει γίνει. Καταρχήν σου είπα και πριν ότι είμαι απλά χορεύτρια. Και όλοι είμαστε απλοί χορευτές. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων, το Παλατάκι, και το ΚΕΛΕ που το συνδιοργάνωσαν όλο αυτό μαζί. Ξεκινήσαμε τον τελευταίο ένα χρόνο ένα ταξίδι να βγάλουμε ό,τι περισσεύει από το νησί μας και να ξαναβγεί η αυθεντική μας παράδοση. Σήμερα είδατε ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς μας. Μεγάλος υποστηρικτής σε αυτή μας την προσπάθεια, ο δάσκαλός μας, ο Βασίλης ο Πολιτάκης. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε όλες θερμά, να είμαστε γεροί και του χρόνου και πάντα να γίνονται στον τόπο μας τέτοια πράγματα, για να μπορούμε κι εμείς να συνεχίζουμε και να δώσουμε στους επόμενους ό,τι μας δώσανε οι προηγούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ. Χορευτικός ομίλος Αναλογωνίων, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Κιντέρσο για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Υπέροχη διοργάνωση, υπέροχη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να μπορείτε να το συνεχίσετε για πολλά πολλά, πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πολιτιστικός σύλλογος Σούρπης Νιές. Καλώς ήρθατε. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους οργανωτές της ωραίας αυτής εκδήλωσης. Τους εύχομαι να συνεχιστεί και να έχουν πάντα επιτυχίες. Γιατί σήμερα είναι απαραίτητες τέτοιες εκδηλώσεις στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολιτιστικός, δεν είναι πολιτιστικός σύλλογος. Το Κέλε, η Σιαμπέτα Ειρήνη, η δασκάλα. Είναι η σύζυγος. Ένα χειροκρότημα, δεν την προσφορήσω, εγώ δεν αφήνω τη Μαρία, γιατί θα πει πολλά. Ευχαριστώ πολύ και την Ελένη, την κόρη μου που χορέψω με τη Σούστα σήμερα, ήταν καταπληκτική. Ελένη, φιλιά, δώστε στη... Όχι, δεν υπάρχει. Μου πήρε το μικρόφωνο. Δεν μπορώ εγώ να τα βρω με αυτό. Μόνο εσύ θα μπορούσε να το κάνει καλά. Λες. Δεν ξέρει τι σημαίνει κυτέρσο και μικρόφωνο. Πρόσεχε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μου το αφαίρεσε. Παρουσίασε ό,τι ήθελα. Εγώ τη σύζυγο δεν την έχω γνωρίσει εντωμεταξύ τόσο. Είμαι κι εγώ, δεν είμαι σκιά. Υπάρχω. Αγάπη μου. Ένα χειροκρότημα για το Κέλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Έλα, πάρτε. Ξεχάσαμε τον ηλεκτρολόγο μας σήμερα, το Στράτο τον ιατρού με τη γεννήτρα και όλα τα ηλεκτρολογικά που μας βοήθησαν. Στράτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη που το ξεχάσαμε. Από χθες είναι το χοροπάτημα από την καρδίτσα από τους σοφάδες. Από χθες δεν θα πάρετε καλάθι, αλλά θέλουμε τους δασκάλους όλους. Από χθες επίσης είναι ο Πανηπυρωτικός Σύλλογος από την Καβάλα. Εδώ είναι και αυτή σήμερα. Επίσης είναι από το Περιβολάκι το Λαγκαδά. Μου λένε ο δάσκαλος έφυγε. Υπάρχουν και οι υπεύθυνοι και οι δάσκαλοι. Όλοι μαζί σας θέλουμε, μπείτε ανάμεσα για μια αναμνηστική φωτογραφία. Το τελευταίο χειροκρότημα και το μεγαλύτερο χειροκρότημα, ξέρετε ποιοι το αξίζουν και δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Είναι οι χορευτές. Αυτοί που χορέψανε, αυτοί που δώσαν την ψυχή τους και χθες και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα γινόταν αυτό. Οι χορευτές αλλά και όλοι μαζί τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το γλέντι μας, να χορέψουμε επάνω κάτω στην πίστα όπου θέλετε. Θα τα πούμε, καλή αντάμωση του χρόνου. Δεν λέμε γεια, έτσι, λέμε στο επανειδήν. Θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς τους θεατές που παρακολουθήσατε, πιστεύουμε να σας ευχαριστήσαμε. Ξεκινάμε γλέντι. Πάμε με ό,τι θέλετε. Τα σαγαπονίδα τελά να δω φουρτούνα και πελά. Πάμε! Μαϊτά σου καλοκοιτάχεις κι όλο με τα βενά τα έχεις. Κι όλο με τα βενά τα έχεις. Ήτα η σου καμακοιτάχεις. Κρεβαταριά που φαινώ, στην κρεβαταριά που φαινώ, στην κρεβαταριά που φαινώ, τι κάνεις το μαθαίνω. Μας αγαπώ χωρίς να θέλω, γιατί μοιάζεις στον άγγελο, γιατί μοιάζεις στον άγγελο, μας αγαπώ χωρίς να θέλω. Καϊκή να γυρίζω στα νησά. Και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετανίσω. Και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετανίσω. Και θα μαζί λεβεί πουλιά κι όλα τα θαλάσσο πουλιά. Και θα λένε στα νησιά
μέσα μας, για σου καπετανίσα. Και θα λέμε στα νησά μας, για σου καπετανίσα. Πάμε καλά.